Κυρίες και κύριοι, θέλω πριν ξεκινήσω την ενημέρωση των εκπροσώπων του τύπου να εκφράσω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης την θλίψη για το θάνατο του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Ο κ. Στεφανόπουλος υπήρξε ένας πολιτικός που τίμησε με το ήθος, τη σεμνότητα και την ακεραιότητά του το δημόσιο βίο της χώρας μας. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών στο Χίλτον. Οι θεσμοί αποχώρησαν σήμερα από τη χώρα, οι διαπραγματεύσεις όμως θα συνεχιστούν ώστε να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία σε ζητήματα όπου υπάρχουν ακόμα μικρότερες ή μεγαλύτερες αποστάσεις, όπως στα εργασιακά, στα ενεργειακά, καθώς και στο σκέλος των δημοσιονομικών. Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη, επομένως το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει αποτελεί αυτή τη στιγμή το βασικό μας σενάριο. Είναι όμως σαφές πως αυτό προϋποθέτει την ισχυρή πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαθέτει την πολιτική αυτή βούληση. Το ίδιο όμως πρέπει να κάνουν όλοι όσοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Η πολιτική βούληση της ελληνικής πλευράς για να υπάρξει συμφωνία δεν συνεπάγεται όμως και σε καμία περίπτωση και βούληση για λήψη νέων μέτρων λιτότητας, αλλά ούτε και για υποχωρήσεις αρχών, ιδίως στον τομέα των εργασιακών. Επίσης, κατατέθηκε χθες, όπως γνωρίζετε, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2017. Σε ό,τι αφορά τα βασικά μεγέθη, προβλέπει ανάπτυξη 2,7% και υπέρβαση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος του 1,75% του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει επίσης και μια σειρά από κρίσιμες παρεμβάσεις, όπως πρώτον, την πλήρη επέκταση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης ύψους 760 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπεται να καλύψει πάνω από 250.000 νοικοκυριά. Δεύτερον, την ενίσχυση με επιπλέον 300 εκατομμύρια για το κοινωνικό κράτος και συγκεκριμένα στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής προστασίας. Τρίτον, τη συνεισφορά 100 εκατομμυρίων για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Και τέλος, την αύξηση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης και των προγραμμάτων. Γνωρίζουμε ότι η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 1,75% σε μια ήδη επιβαρημένη κοινωνία αποτελεί μια δύσκολη επιλογή. Ήταν όμως σαφής πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Σε κάθε περίπτωση, εκείνοι που ασκούν κριτική, ανέξοδοι και εύκολοι, πρέπει να θυμηθούν ότι το προηγούμενο πρόγραμμα προέβλεπε πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3% για το 2015, 4,5% για το 2016 και 4,5% για το 2017. Απαιτούνταν δηλαδή, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, προϋπολογισμοί πολύ πιο σκληρής και αντικοινωνικής λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής. Και σε ό,τι αφορά την κριτική για τις φορολογικές επιβαρύνσεις, που πράγματι είναι μεγάλες, οφείλουν όσοι ασκούν κριτική και υπόσχονται τάχα φοροελευθέρωση στον ελληνικό λαό να μας πούν με ποιον τρόπο, κατά τη γνώμη τους, θα έπρεπε να καλυφθούν τα κενά που θα δημιουργηθούν. Διότι η κριτική στην υπερφορολόγηση είναι θεμητή και εύλογη. Πρέπει όμως να συνοδεύεται και από συγκεκριμένη αντιπρόταση. Και αν αυτή η αντιπρόταση εμπεριέχει περικοπές δαπανών από υγεία, παιδεία, οριζόντιες περικοπές συντάξεων, τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και εξοικονομήσεις από ανελαστικές δημόσιες δαπάνες, καθώς και μαζικές απολύσεις στον ήδη υποστελεχωμένο δημόσιο τομέα, τότε αυτή είναι μια αντιπρόταση κοινωνικά καταστροφική. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε από την κυβέρνηση, αλλά ούτε και από τον ελληνικό λαό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στο Κυπριακό, η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει την απογοήτευσή της για τη χθεσινοβραδινή εξέλιξη στις διαβουλεύσεις στην Ελβετία. Βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία και διαρκή συντονισμό με την Κυπριακή κυβέρνηση για τα επόμενα βήματα και δηλώνουμε τη σταθερή προσήλωσή μας στις συνομιλίες ώστε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κατάργηση του αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγυήσεων και την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής.
Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται σκληρά και είναι απολύτως προσιλωμένη στην επίλυση όλων των ανοιχτών θεμάτων με αίσθημα ευθύνης, με μεθοδικότητα και συνέπεια. Βασική μας μέρημνα είναι η ανακατανομή των βαρών και η στήριξη παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς όσων έχουν περισσότερο ανάγκη. Η αντιπολίτευση οφείλει να ακολουθήσει μια αντίστοιχη πορεία και να αποφεύγει τοποθετήσεις που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση και την αποτυχία. Τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν οι δυνατότητες για να γίνουν τα αποφασιστικά βήματα εξόδου από την κρίση και την επιτροπία. Οι συστρατεύσεις και οι ανένδοτοι που εισηγείται η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας την τακτική της καταστροφολογίας και του μηδενισμού, είναι επικίνδυνες για τη χώρα. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό πλαίσιο αλλά και το πολιτικό προσωπικό της συστράτευσης που εξήγηλε χθες ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είναι προφανές ότι στοχεύει στην παλινόρθωση του παλιού και χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος. Εξάλλου, έγινε σαφές ότι το πολιτικό προσωπικό στο οποίο απευθύνεται αναζητά με ακατανόητο και αδικαιολόγητο από τις εξελίξεις ναρκισισμό απλώς τη δικαίωσή του και όχι την έξοδο από την κρίση. Στον αντίποδα αυτής της εκστρατείας παλινόρθωσης του πολιτικού συστήματος, συνεχίζουμε με σταθερά βήματα την δουλειά μας για την πορεία, για την έξοδο της χώρας από την κρίση, με βασική μέρημνα την κοινωνική προστασία. Σας ευχαριστώ. Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος συνέχισε την προκλητική του διάθεση απέναντι στη χώρα μας και έβαλε στην πραγματικότητα θέμα επαναδιαπραγμάτευσης της συνθήκης της Λοζάνης. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης? Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοια δήλωση του Τούρκου Προέδρου. Υπάρχει ένα δημοσίευμα ανεπιβεβαίωτο και με αυτή την έννοια θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να σχολιάσει δημοσιεύματα. Σε κάθε περίπτωση, σας λέω ότι η θέση μας, καθώς και η θέση της παγκόσμιας κοινότητας σε ό,τι αφορά την ισχύ της συνθήκης της Λοζάνης, είναι γνωστή. Κύριε εκπρόσωπε, αναφέρατε στο εισαγωγικό σας σημείωμα, στην ανάγνωσή σας, δύο φορές τη φράση «πολιτική βούληση». Και μάλιστα είπατε ότι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει αυτό, η πολιτική βούληση για να κλείσει συμφωνία. Θέλω να σας ρωτήσω, η κυβέρνηση αναζητά πολιτική βούληση και από τους εταίρους, πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν τα βρίσκουμε σε κάποια πράγματα, στους αριθμούς, ο Πρωθυπουργός θα έχει επικοινωνίες και επαφές με ξένους ηγέτες και θεσμικούς, ώστε να υπάρξει αυτή η πίεση και η πολιτική βούληση από τις άλλες πλευρές? Ευχαριστώ. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολιτική βούληση από όλες τις μεριές για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, για να υπάρξει πολιτική συμφωνία στη βάση του χρονοδιαγράμματος το οποίο έχουμε θέσει. Δηλώνουμε ξανά και με κατηγορηματικό τρόπο ότι η δική μας προσπάθεια κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και περιμένουμε όλες οι πλευρές να συνεχίσουν την μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται για να καλυφθούν οι υπαρκτές διαφορές και να καλυφθούν με τρόπο ο οποίος θα μπορεί να γίνει κοινά αποδεκτός. Ο κύριος Μακρυγιάννης. Και στη συνέχεια εσείς. Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα. Κύριε εκπρόσωπε, εσείς λέτε ότι έχετε πολιτική βούληση. Φάνηκε και με τον ανασχηματισμό αυτό. Ωστόσο, εάν δεν επιδειχθεί τελικά, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν διαφωνίες και στους κόλπους των δανειστών, δεν επιδειχθεί πολιτική βούληση από όλες τις άλλες πλευρές. Η κυβέρνηση έχει εναλλακτικό σχέδιο, κάτι άλλο να κάνει για να υπερκεράσει τυχόν καθυστέρηση και τι χρονικό ορίζοντα έχετε? Δηλαδή, δεν γίνεται κατορθωτό η συμφωνία, δεν γίνεται κατορθωτή στις 5 Δεκεμβρίου. Μέχρι πότε έχει περιθώριο να περιμένει η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση μια συμφωνία με τους δανειστές? Αυτή τη στιγμή το κλίμα το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα είναι ότι συνεχίζουμε με προσήλωση την προσπάθεια έτσι ώστε να κλείσουμε την πολιτική μας συμφωνία στις 5 Δεκεμβρίου του 2016. Δεν υπάρχουν άλλα εναλλακτικά σενάρια και σε αυτήν τη βάση θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις για να έχουμε θετικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Καλογεροπούλα από Παραπολιτικά. Κύριε εκπρόσωπε,
Καθώς το ρεπορτάζ λέει ότι οι μεγαλύτερες διαφωνίες ανάμεσα στην κυβέρνηση υπάρχουν με το δούνο του για τα εργασιακά. Και επειδή υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ρεπορτάζ ότι υπάρχουν διαφωνίες μέσα στους κόλπους των θεσμών, θέλω να ρωτήσω, η κυβέρνηση θέλει τη συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα, θέλει τη συνέχιση και με ποια μορφή? Η ελληνική κυβέρνηση θέλει το Ταμείο να μην βάλει εμπόδια και να καταλήξουμε σε συμφωνία εντός χρονοδιαγράμματος. Αυτό το οποίο θέλουμε να δηλώσουμε σε όλους τους τόνους είναι ότι το Ταμείο οφείλει να έχει το θάρρος της γνώμης του. Αν θεωρεί ότι τα πλεονάσματα τα οποία προβλέπονται για την ελληνική οικονομία είναι εξαιρετικά υψηλά και αν θεωρεί ότι νέα μέτρα λιτότητας θα είναι προβληματικά και θα προκαλέσουν νέα ύφεση στην ελληνική οικονομία, πράγμα το οποίο θεωρεί και η ελληνική κυβέρνηση, τότε θα πρέπει αυτή του την τοποθέτηση να την πει ανοιχτά και με παρησία. Σε κάθε περίπτωση, από τη δική μας πλευρά, θεωρούμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να υπάρξει συμφωνία όλων των πλευρών μέχρι τις 5, πολιτική συμφωνία όλων των πλευρών μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου του 2016. Στρατάκης από Flash96 και news.gr. Θέλω να ρωτήσω, σας ανησυχεί καθόλου όσον αφορά τα εργασιακά η θέση του ΣΕΒ και πόσο καθοριστικό ενδεχομένως ρόλο μπορεί να παίξει τη διαπραγμάτευση, όταν ο ΣΕΒ, παραδείγματος χάρη, είναι υπέρ των επιχειρησιακών συμβάσεων, λέει ότι οι ομαδικές απολύσεις πρέπει να υπάρξουν για να σωθούν, είναι ζήτημα ζωής θανάτου, λέει, παραγωγικών επιχειρήσεων. Και μιλάει επίσης για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Αυτά είναι θέματα που σας ανησυχούν στις διαπραγματεύσεις, είναι θέματα τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν? Θα σας πω, η θέση του ΣΕΒ είναι άλλη το πρωί και άλλη το βράδυ. Ο ΣΕΒ οφείλει, όταν κάνει συγκεκριμένες τοποθετήσεις δημόσια, να τηρεί αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση αλλά και με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους. Σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κλείνει το ζήτημα μια και καλή. Κανείς δεν μπορεί να πάει πέρα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες ερμηνεύουν αυθεντικά το Ελληνικό Σύνταγμα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των κλαδικών συμβάσεων, εμείς έχουμε δηλώσει την σταθερή προσπάθειά μας να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις αρχές της επεκτασιμότητας και της ρήτρας ευνοϊκότητας ρύθμισης. Θεωρούμε ότι έχουμε στην φαρέτρα μας ισχυρά επιχειρήματα και οικονομικά και νομικά, αλλά και επιχειρήματα που αφορούν το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, και εκτιμάμε ότι μια επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα έχει τη δυνατότητα, όχι απλώς δεν θα οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και θα συμβάλλει και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι στο πλάι μας έχουμε ισχυρότατα επιχειρήματα και νομίζουμε ότι αυτά τα επιχειρήματα στο τέλος θα γίνουν αποδεκτά από όλες τις πλευρές. Για τον Κυπριακό, κύριε Υπουργέ, είπατε, εκφράζατε την απογοήτευση της κυβέρνησης αναφορικά με αυτή την παύση, τέλος πάντων άλλοι το λένε, μιλάνε για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις, δικοινωτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές πληροφορίες που μιλούν για μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Πρόεδρου, του κ. Ερντογάν. Πρόκειται να υπάρξει τέτοια συνάντηση, μάλιστα οι πληροφορίες που φτάνουν από διάφορες μεριές μιλούν και για συγκεκριμένη ημερομηνία, την 4η Δεκεμβρίου. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό? Ευχαριστώ. Στην πρόσφατη συνομιλία που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο, συνομίλησαν για αρκετή ώρα και εκφράστηκε από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού η θέληση για μια διμερή συνάντηση, ώστε να μειωθούν, έτσι ώστε να υπάρξει σύγκληση σε ό,τι αφορά το ανοιχτό θέμα των εγγύσεων. Σε ό,τι αφορά αυτή τη συγκεκριμένη συνάντηση, δεν υπάρχει ορισμένη ημερομηνία και, όπως καταλαβαίνετε, μετά την χθεσινή εξέλιξη θα δούμε ποια θα είναι ακριβώς τα επόμενα βήματα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή,
Θεωρούμε ότι υπάρχει ανοιχτό το ζήτημα αυτό, ωστόσο με προσεκτικά βήματα θα προχωρήσουμε, καθώς όπως καταλαβαίνετε το θέμα του Κυπριακού είναι εξαιρετικά λεπτό και θέλει εξαιρετικά λεπτούς χειρισμούς. Η Τετάρτη Δεκεμβρίου δεν υπάρχει. Νομίζω απάντησα. Μουρελάτος από Άξον 24. Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα μετά τη συνάντηση του κυρίου Καμένου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προέκυψε σύγκληση των δύο, του Υπουργού και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για την υποχρεωτική στράτευση στα 18. Η θέση της κυβέρνησης ποια είναι? Είναι υπέρ της υποχρεωτικής στράτευσης στα 18? Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοια συζήτηση στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς της υποχρεωτικής στράτευσης. Κύριε εκπρόσωπε, είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού να αναλάβει ενδεχομένως κάποια πρωτοβουλία για να υπάρξει εθνική γραμμή στο θέμα του χρέους, να καλέσει, μάλλον να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έστω και ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών επ' αυτού? Ευχαριστώ. Το θέμα του χρέους δεν είναι απομονωμένο από τα ζητήματα τα οποία αφορούν την εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος. Θεωρούμε ότι είναι στενά συνδεδεμένο με, με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, δηλαδή πρώτα κλείνει το κομμάτι της δεύτερης αξιολόγησης και στη συνέχεια ανοίγει το ζήτημα του χρέους. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι το χρέος δεν είναι ένα πολιτικά ουδέτερο ζήτημα, διότι αφορά και τον τρόπο με τον οποίο κανείς θα αξιοποιήσει τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο θα δημιουργήσει πιθανή μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων σε περίπτωση που υπάρξει ρύθμιση του χρέους. Με αυτή την έννοια, οι πολιτικές διαφορές παίζουν πολύ σαφή ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται κανείς για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με την Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν χώροι σύγκλησης, δεν υπάρχουν περιθώρια σύγκλησης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που θα προέλθει από μια ρύθμιση του χρέους. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε προτάσεις και θα ήμασταν εξαιρετικά ικανοποιημένοι αν βλέπαμε πολιτικές συγκλήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα. Η κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι στόχος της κυβέρνησης και μοναδικό σενάριο είναι να έχει κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Παράλληλα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο εσείς επιβεβαιώσατε στο εισαγωγικό σας, στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, υπάρχει χάσμα μεταξύ θεσμών και κυβέρνησης για τα εργασιακά και δηλώνετε ότι δεν θα υποχωρήσετε, δεν θα κάνετε υποχωρήσεις αρχών, δεν θα πάτε πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν χαραχτεί. Όλα αυτά πώς συνδυάζονται, θέλω να πω, πώς, τι σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι μπορεί αυτό το χάσμα, ιδιαίτερα στα εργασιακά που είναι βαθύ, να έχει γεφυρωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου? Και εάν είστε διατεθειμένοι ενδεχομένως να κάνετε πίσω και σε ποιες ακριβώς από τις τοποθετήσεις σας? Θα σας πω, η αισιοδοξία προκύπτει από το γεγονός ότι ειδικά στα εργασιακά οι ελληνικές θέσεις έχουν ισχυρότατα επιχειρήματα τα οποία δεν είναι πολιτικά απλώς, αλλά είναι και οικονομικά και νομικά, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι η Ελλάδα, εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκεται σε πρόγραμμα, αποτελεί το μαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι όλα όσα ισχύουν στην Ευρωζώνη και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η αρχή της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων, αλλά και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, πρέπει να ισχύουν και στη χώρα μας. Αυτά είναι βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, του κοινοτικού κεκτημένου, και με αυτή την έννοια εκτιμάμε ότι θα γίνουν οι θέσεις αυτές αποδεκτές εκ μέρους των θεσμών και θα γίνουν αποδεκτές τελικά και στο Eurogroup. Επίσης, αυτό το οποίο είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ήταν εξαιρετικά σαφές. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο επιζητάμε στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη είναι την πολιτική συμφωνία επί των βασικών ζητημάτων που θα οδηγήσουν στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, αφού υπάρξει και νομοθέτηση των λεγόμενων προαπαιτούμενων κλπ. Ξέρετε όλη τη διαδικασία. Αυτό το οποίο επιζητάμε στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη είναι μια πολιτική συμφωνία ότι κλείνουν τα ζητήματα και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μένει είναι η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης.
Το πρακτορείο ειδήσεων ΕΜΕΝΑΗ, επικαλούμενο ευρωπαϊκές πηγές, αναφέρει σήμερα ότι αναζητεί ο ESM εναλλακτική λύση προκειμένου το ΔΝΤ να παραμείνει στο πρόγραμμα, στην περίπτωση βεβαίως που δεν γεφυρωθούν οι διαφορές που έχουμε τώρα στη διαπραγμάτευση. Και ως παράδειγμα, αυτές οι ευρωπαϊκές πηγές, αυτές οι εναλλακτικές λύσεις, αναφέρουν περαιτέρω καθορισμό κάποιων μεσοπρόθεσμων μέτρων, εκτός από τα βραχυπρόθεσμα δηλαδή. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, γνωρίζει η κυβέρνηση ότι στα πλαίσια της πολιτικής λύσης που λέτε κι εσείς, εκδηλώνονται τέτοιες πρωτοβουλίες? Σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορώ να σχολιάσω δημοσιεύματα. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο αυτή τη στιγμή ή τουλάχιστον δεν υπάρχει σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης. Κύριε εκπρόσωπε, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω, μία και κυπριακό. Ανησυχεί η κυβέρνηση μήπως από την τροπή που πήραν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων, από τη μία πλευρά, οι δηλώσεις Ερντογάν, η κατάσταση που επικρατεί στη γείτονα χώρα, το προσφυγικό που είναι ανοιχτό, μήπως έρχεται η Ελλάδα τουλάχιστον σε μερίδιο ευθύνης να υπομειστεί μεγαλύτερο βάρος από αυτό που της αντιστοιχεί και συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, με δεδομένο ότι έχει ζητήσει και αυτή την συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο? Καταρχήν, σε ποιες δηλώσεις Ερντογάν αναφέρεστε? Και αυτές που έχουν προηγηθεί, αλλά και τα δημοσιεύματα που είπατε εσείς νωρίτερα ότι είναι δημοσιεύματα και δεν είναι δηλώσεις. Δηλαδή, περί αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης, ότι γι' αυτόν είναι συζητήσιμη. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το άλλο ερώτημα είναι όσον αφορά τις διεργασίες που γίνονται, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο είδαμε ότι υπάρχει μια συζήτηση και ένα φλερτ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ μέσω συναντήσεων στελεχών της κυβέρνησης και στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη. Απ' την άλλη πλευρά, χθες ο κ. Βενιζέλος είπε ότι θα πρέπει να κληθείτε κι εσείς την επόμενη μέρα των εκλογών, όποτε γίνουν αυτές, να συμμετέχετε κι εσείς σε ένα επόμενο σχήμα. Αυτό που λέγεται πια ως πολυκατοικία της κεντροαριστεράς ενδιαφέρει την κυβέρνηση στο πλαίσιο συνενέσεων που τυχόν αναζητεί? Στο δεύτερο ερώτημά σας, την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να υπάρξει πολιτική συμφωνία στις 5 Δεκέμβρη στο Eurogroup, να πάρουμε αποφάσεις για τη ρύθμιση του χρέους και να βγει η κοινωνία όρθια από την κρίση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2019 και μέχρι τότε υπάρχει πολύς χρόνος και θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτησή σας, θέλω να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις και τις διαβουλεύσεις για το Κυπριακό. Να σας θυμίσω ότι η πάγια θέση δική μας είναι ότι εμπλεκόμαστε στα ζητήματα που αφορούν τις εγγυήσεις και την ασφάλεια. Επομένως, δεν έχουμε καμία απολύτως εμπλοκή στα ζητήματα που αφορούν το εδαφικό και το περιουσιακό και για τα οποία εχθές δεν βρέθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο ακριβώς βάρος εννοείται ότι επομίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό μπορούμε να δούμε. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να ρωτήσει και δεν έχει ήδη ρωτήσει? Μπορούμε να κάνουμε follow-up στο Όχι. Επ' αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επιστροφή στην αίθουσα σύνταξης από την αίθουσα ενημέρωση.